το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου αύξησης μικρών υπαίθριων χωματερών από βαριά αντικείμενα και άλλα επικίνδυνα υλικά προκάλεσε την ανησυχία των πολιτών, τις διαμαρτυρίες, αλλά και τον προβληματισμό και την κινητοποίηση του Δήμου Ηρακλείου. Επειδή η Υπηρεσία Καθαριότητας, λόγω της υποστελέχωσης του προσωπικού, έχει προσιλωθεί στο κύριο έργο αποκομιδής των απορριμμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά την εκδήλωση αδυναμίας που υπήρξε για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος με τις χωματερές, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Λαμπρινός, ανέλαβε πρωτοβουλία, κάλεσε εμένα ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας να αναλάβουμε δράση σε συνεννόηση με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Δόθηκε έγγραφη εντολή όπως κινητοποιηθεί η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων και η Υπηρεσία Επιστασίας και Συντήρησης στο Δήμο Ηρακλείου. Ξεκίνησαν σήμερα την απομάκρυνση αυτών των αντικειμένων, καθώς η ύπαρξή τους, σε συνδυασμό με τα άλλα υλικά που υπήρχαν, προκαλούσε άμεσο κίνδυνο, όχι τόσο για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά για τη δημόσια υγεία των πολιτών. Συνεπώς, τέθηκε στη συζήτηση που είχαμε η ανάθεση έργου σε ιδιωτικό συνεργείο. Όμως, πριν συμβεί αυτό, θα έπρεπε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες από τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποκατάσταση του προβλήματος. Αυτό κάναμε και τέθηκε σε δεύτερη φάση, αν τούτο απαιτηθεί για αργότερα, η ανάθεση έργου σε ιδιωτικό συνεργείο προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Οι αναθέσεις έργων από την πολιτική προστασία σε ιδιωτικά συνεργεία, όταν οι δυνάμεις του Δήμου, προσωπικό και μέσα, δεν επαρκούν, προβλέπεται από τον νόμο. Δεν είναι κάτι δηλαδή παράνομο και αντιδεολογικό, απλά αντιδεοντολογικό. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή την φάση, είμαστε σε κινητοποίηση, συνεργασία, τεχνική υπηρεσία, επιστασίας και συντήρησης, συνδράμουν το έργο της καθαριότητας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα βαριά αυτά αντικείμενα και τα άλλα υλικά που υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλές χωματερές, υπαίθριες και σε πολλές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα που προέκυψε τώρα τελευταία και θα έλεγα πήρε διαστάσεις. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου είχε περιέλθει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Από το 2019, με αντιδήμαρχο τον Κώστα τον Βαρδαβά, η Υπηρεσία Καθαριότητας είχε ανέβει, θα έλεγα, πολλά επίπεδα παραπάνω από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Όμως, τώρα, τους τελευταίους μήνες, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι απολύσεις των συμβασιούχων, η λήξη μάλλον της συμβάσεώς των και η μη ανανέωση, η δυνατότητα ανανέωσής τους, προκάλεσε αδυναμία, έλλειψη προσωπικού για να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Η αποκομιδή απορριμμάτων γίνεται κανονικά. Η απομάκρυση των μεγάλων αυτών ογκωδών αντικειμένων, η οποία γινόταν μέχρι τώρα με ραντεβού, με μεγάλη επιτυχία, ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, ένας πρωτότυπος τρόπος και μια διαδικασία αποτελεσματική. Για το λόγο αυτό και επειδή ολοένα υπήρξε αύξηση των χωματερών, η πολιτική προστασία κινητοποιεί τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου να συνδράμουν την καθαριότητα στην αντιμετώπιση του. Η Υπηρεσία Καθαριότητος, που είναι αρμόδια και παρακολουθεί από κοντά όλα αυτά τα θέματα καθαριότητος, το έχει πράξει. Όμως δεν είναι λύση τα πρόστιμα. Είναι ευθύνη και ο Δημότης. Ναι. Οι δημότητες σαφέστατα και έχουν τη δική τους ευθύνη, αλλά σαφέστατα και ο Δήμος έχει τη δική του ευθύνη για την απομάκρυνσή τους.